Είμαι Σμέρι, στην όμορφη Βουλιαγμένη, εκεί που έγινε βάφτιση. Και... Ωραία, να σας πω λίγο την αλήθεια. Μιλάς για τη βάφτιση. Βάφτισε η Έλενα Ράπτη. Ένα κοριτσάκι, έγινε νονά. Και πήγες και τσέκανες και μια συνέντευξη που μιλάει και για πρώτη φορά για το χωρισμό και για όλα. Σε... Όχι. Ναι. Βεβαίως μιλάει. Τι ρωτάω. Απλώς θέλω να πω κάτι. Επειδή μου είχε στείλει πρόσκληση. Εγώ δεν, σας... δεν το ξέρατε. Μου είχε στείλει πρόσκληση ναι, για τη βάφτιση. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Μην τυχόν περάσει από το μυαλό τη ότι σας είπα κάτι, να το πείτε θα λίγο. Όχι, γιατί. Η το ξέρω ότι δεν το ξέρατε. Απλώς μην βάζει στο μυαλό. Άλλα και άλλα, ναι. Τώρα... Ποτέ δεν θα εκμεταλλευόμουν κάτι που ξέρω το οτιδήποτε και το πιο μικρό ένας φίλος μου για να το πω για την εκπομπή. Γιατί έρχομαι το πρωί και μου λένε έφερε ο Στέφανος συνέντευξη τη Έλενας και λέω αμάν. Σε βγάζω από την δεύτερη θέση. Γιατί η μαμά η Τζιλ Δούκα και ο μπαμπάς ο Νικόλας Ουρανός είναι πολύ φίλοι μου τα παιδιά. Με κάλεσαν εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν γράψει το βιβλίο. Α, πήγε καλεσμένος. Με τη Μαρία και την Μπέμπα πήγα. Και λέω, γιατί λέω, μην νομίζει η κοπέλα ότι το έδωσα εγώ το θέμα. Δεν πήγαμε. Το κάνω ποτέ, είναι αρχή μου. Για να του πούμε να ζήσει η παντοχαρά του. Η κουκλά του, το κοριτσάκι του. Να του ζήσει λοιπόν. Θα τα πούμε τώρα, θα μα το λέει ο Ιωάννη. Πάμε, πάμε. Η αλήθεια είναι ότι οι κουμπάρου μου με βοήθησαν πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς τομείς. Να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους. Είχαμε γνωριστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη, που μου είχαν ζητήσει να το προλογίσω. Κάνεις εργασίες. Βέβαια, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και είμαι καλή μαθήτρια. Σωστά. Καταπληκτική. Ποια είναι η αγαπημένη σου εργασία από το βιβλίο? Η άσκηση ευγνωμοσύνης. Η άσκηση ευγνωμοσύνης. Ναι. Είναι αυτή που σε κάνει να συνειδητοποιείς καθημερινά τι έχεις, όλα όσα έχεις και να νιώθεις ευγνωμοσύνη για αυτά. Είναι υπέροχο γιατί πολλές φορές τα βάζουμε στην άκρη, κάθε μέρα σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε, τι δεν έχουμε καταφέρει. Ενώ αν ξυπνάμε κάθε πρωί και σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε όλα όσα έχουμε, είμαστε πολύ πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι. Αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά. Ναι. Ένα δικό σου παιδάκι, βρε παιδί μου. Θα έρθει η ώρα. Ε? Θα έρθει η ώρα, δεν θα έρθει. Πολύ. Το πολύ. Ναι, ναι. Να κάνεις μεγάλη οικογένεια, δηλαδή με πολλά παιδιά. Δεν το ξέρω. Ό,τι είναι θέλημα Θεού, εγώ το θέλω πολύ. Θέλω να κάνω οικογένεια. Και γιατί δεν το έχεις προχωρήσει? Θα έρθει η ώρα, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα γίνει και αυτό. Να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις τώρα, πρέπει να σε ρωτήσω. Γράφονται, λέγονται, το δεν διαβάζω τίποτα. Δεν διαβάζω τίποτα. Μόνο πολιτικές εφημερίδες. Το μυαλό μου ήταν στην προετοιμασία της βάφτισης και μόνο. Παντοχαρά είναι όνομα της Παναγίας και του Χριστού. Είναι το μόνο όνομα που συνδυάζει και τα δύο. Και η Αλεξάνδρα είναι η γιαγιά μας, η μία. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολύ από τα παιδιά μας. Ας τα δούμε, ας τα παρατηρήσουμε. Μας διδάσκουν με την πραότητά τους, με την αγάπη που εκδηλώνουν. Ωραίο όνομα, πολύ ωραίο όνομα. Παντοχαρά, βέβαια. Να του ζήσει, να είναι γερό και τυχερό το κοριτσάκι. Όχι, για πάλι θα αποστάρει ο Γιώργας τραγούδια. Πάλι ο χωρισμός, πολύ. Ας τα πω.